Στη σύσταση μια ειδική επιτροπή με αντικείμενο απασχόληση στη συγκρότηση ενό πλαισίου προτάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη των παραλιακών ζωνών του, προχώρησε ο Δήμο Αυδείρων προκειμένου οι προτάσει αυτέ να ενταχθούν στο γενικότερο σχέδιο που πρόκειται να υλοποιήσει η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παράκτων περιοχών ολόκληρη τη περιφέρεια. Η περιφέρεια ετοιμάζει ένα σχέδιο ανάπτυξη έργων για το. Που ξεκινάει από το Στριμώνα και καταλήγει και μέχρι τον Εύρο για όλες τις παραλιακές περιοχές. Είχε γίνει μια πρώτη συνάντηση στο Δημαρχείο των Αυδείρων, το παλιό Δημαρχείο των Αυδείρων, όπου μπήκανε, αν θέλετε, ενημερώθηκε οι φορείς της περιοχής μας για το τι ακριβώς έργα πρέπει να ετοιμάσουν και τι προτάσεις μπορούν να ετοιμάσουν. Και αποφασίσαμε σαν Δήμος πλέον να κάνουμε εμείς μια, αν μπορώ να το πω, οικογενειακή συνάντηση και συζήτηση για να οριστικοποιήσουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες θα κατατεθούν και θα συμπεριληφθούν όπως στο γενικό πρόγραμμα της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση των έργων είναι από το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε και πολύ εύκολα και γρήγορα, εύκολα όχι, άμεσα θα έλεγα, χρηματοδοτήσεις αρχή να υπάρχουν όρημα έργα. Έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση στο ξενοδοχείο Πέτρινος Λόφος της Μάνας. Ανταλλάξαμε απόψεις, ήταν όπως είπα όλοι οι φορείς εκεί της περιοχής, οι θεσμικοί φορείς του Δήμου Αυδείρων, και καταλήξαμε, θα έλεγα, να βγει μια επιτροπή. Συστάθηκε μια επιτροπή, ύστερα πρόταση δικιά μου, με επικεφαλής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των Αυδείρων, τον κύριο Ξανθόπουλο, το κύριο Μίχο την ΕΠΑ, τον συνεργάτη μου, τον προγραμματιστή, τον κύριο Κεμανετζή, οι οποίοι τώρα πλέον θα οριστικοποιήσουν την πρότασή μας. Πρόκειται κυρίως για έργα περιβάλλοντος και τουριστικής αξιοποίησης τόσο των παραλίων όσο και των ίδιων των οικισμών. Ωστόσο, εκείνο που προέχει είναι η ολοκλήρωση των προτάσεων από τη μεριά του Δήμου, ώστε αν όχι όλες, τουλάχιστον ορισμένες από αυτές να ενταχθούν στο σχεδιασμό της περιφέρειας, αφού το όλο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου τα χρονικά περιθώρια την αξιοποίηση του έχουν στενέψει ιδιαίτερα.